Και να προσθέσω, κύριο Σόιμπλε, πριν από 3-4 μέρες σε μια συνέντευξή του είπε ότι ο Γερμανός φορολογουμένος. Είναι ωφελημένος. Δεν έχει πληρώσει τίποτα για την διαδικασία αυτή. Είναι ωφελημένος κιόλας, είπε. Από την Ελλάδα. Δεν έχει πληρώσει. Είναι ωφελημένος. Ωφελημένος κιόλας. Ακριβώς. Γιατί παίρνει αυτούς τους στόχους. Λοιπόν, πάμε στον Έλληνα φορολογούμενο τώρα, από τον Γερμανό, γιατί του έρχεται μια κεραμίδα τεράστια σε 900.000. Προθεσμία λοιπόν 15 ημερών, ακούστε, δίνει το Υπουργείο Οικονομικών σε 900.000 φορολογούμενους που χρωστούν συνολικά 41 δις. Προειδοποιεί ότι αν δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους, θα ενεργοποιηθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου το αυτόφορο αλλά και το μέτρο των κατασχέσεων. Μιλάμε για φορολογούμενους που χρωστάνε από 500 ευρώ και πάνω στην εφορία, από κλήση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά βέβαια μιλάμε και για αυτούς που χρωστάνε πολύ περισσότερα χρήματα. Την πόρτα σε 900.000 φορολογούμενους που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές 41 δισεκατομμυρίων ευρώ άρχισε να χτυπάει η εφορία. Τους δίνει προθεσμία 15 ημερών για ρύθμιση των χρεών τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι οφειλέτες απειλούνται με μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, όπως κατασχέσεις και συλλήψεις στο αυτόφορο. Ο κόσμος δεν έχει καθόλου λεφτά. Όταν λέμε καθόλου, στην γυρολεξία τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πολλά τίποτα. Τίποτα άλλο. Τα ραβασάκια της εφορίας άρχισαν να φτάνουν, ακόμα και σε όσους χρωστούν ποσά 500 ευρώ. Το τελεσίγραφο είναι για 15 ημέρες και οι απειλές υπογραμμίζονται με μαύρα γράμματα. Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχετε ανταποκριθεί σχετικές προσκλήσεις μας για τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας στο δημόσιο, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στη λήψη εις βάρος σας μέτρων, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Θεωρήσαμε όμως σκόπιμο πριν από κάθε ενέργειά μας προς αυτή την κατεύθυνση να σας καλέσουμε και πάλι για τακτοποίηση των παρακάτω οφειλών σας μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοση της ειδοποίησης αυτής. Οι ληξιπρόθεσμες δόσεις επιβαρύνονται με προσάυξη για κάθε μήνα καθυστέρησης. Τα ειδοποιητήρια στέλνονται τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους οφειλέτες. Αλλά τα μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης που θα επιστρατευτούν διαφοροποιούνται ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Κατασχέσεις ακινήτων και χρημάτων για όσους χρωστούν έως 150.000 ευρώ, ενώ για τους μεγαλοφιλέτες με χρέη πάνω από 150.000 ευρώ, από το Σεπτέμβριο έρχονται αυτόφορο και φυλάκιση. Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν πως από τους 900.000 οφειλέτες, οι 892.000 οφείλουν ποσά μέχρι 150.000 ευρώ. Και από αυτούς μάλιστα οι 716.000 χρωστούν ποσά μέχρι 3.000 ευρώ. Έχουμε φτάσει στον πάτο. Δεν πάει εκεί παρακάτω. Λοιπόν, πώς να υπάρχουν και λεφτά. Πληρώσεις το ένα, να πληρώσεις το άλλο. Τι να πληρώσεις, τι. Σύμφωνα με τις εντολές που έχει δώσει ο Υπουργός Οικονομικών, το φοροκυνηγητό θα επικεντρωθεί στους 14.700 οφειλέτες που χρωστούν από 150.000 ευρώ και πάνω. Οι οφειλέτες που θα απομείνουν και υπολογίζονται σε περίπου 10.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα θα εξεταστούν κατά απόλυτη προτεραιότητα με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, δηλαδή δικηγόρων, λογιστών και ελεκτών. Πώς είναι δυνατόν ένας ιδιώτης ελεγκτής να έχει τα στοιχεία μου, τα στοιχεία του κάθε φορολογούμενου πολίτη και καταλαβαίνετε το ενδεχόμενο που μπορεί να υπάρξει, μελλοντικά αυτά να διαρρεύσουν και να φτάσουν στο σημείο κάποιοι να τα χρησιμοποιήσουν κατά το δοκούν προκειμένου να πιέσουν καταστάσεις και πρόσωπα. Το Υπουργείο Οικονομικών πάντως προχωρά άμεσα, μέσα στις επόμενες ημέρες, στην πρόσληψη λογιστών, ελεγκτικών εταιριών και δικηγόρων. Η ίσπραξη των χρεών θα παραμείνει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εφορεών, αλλά οι ιδιώτες θα αναλάβουν να εντοπίσουν τους οφειλέτες και τα περιουσιακά τους στοιχεία και να τους οδηγήσουν στην πόρτα της εφορίας. Οι ιδιώτες θα αμείβονται με προμήθεια εναντί των χρεών που θα επιτυχάνουν να φέρουν στα γκισέ. Λοιπόν, έρχεται αυτό το ραβασάκι. 900.000 άνθρωποι είναι πολύ μεγάλος αριθμός, Τέλειο. Και δεν είναι μόνο αυτό το ραβασάκι, βέβαια. Ναι. Και η ουσία είναι ότι αυτό που είπες, πηγαίνει και στη Μαρίδα, πηγαίνει και στο Καρχαρία. Τους ειδοποιεί, μάλιστα, όπως το είδατε και στο βίντεο, το έχουμε και εδώ μπροστά και το διαβάζουμε, ότι έχετε 15 ημέρες προθεσμίες, αγνοήσατε επανειλημμένα τις ειδοποιήσεις μας και απειλήστε με μέτρα αναγκαστικής σύσπρασης. Όσοι δηλαδή θα πάρουν το ραβασάκι αυτό έχουν ήδη ξαναπάρει προηγούμενα. Έτσι τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το κείμενο του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί θα τρομάξουν δηλαδή τώρα περισσότερο. Προφανώς δεν στέλνει το Υπουργείο σε κάποιον ο οποίος έχει μια οφειλή πριν ένα χρόνο. Ξεκινάνε από αυτούς που έχουν ειδοποιηθεί πολλές φορές. Λέει το Υπουργείο Οικονομικών, το είδατε και στο ρεπορτάζ, ότι θα κυνηγήσω τους μεγαλοφιλέτες αρχικά με απειλές φυλάκισης πάνω από 150.000 ευρώ. Αλλά μιλάει και για κατασχέσεις για πάνω από 500 ευρώ, έτσι δεν και είναι. Υπάρχει και η μαγική λέξη κατασχέσεις ισχύραν τρίτο, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από το κανάλι. Δηλαδή, αν εσύ χρωστάς την εφορία και ας πούμε νοικιάζει ένα σπίτι, θα έρθει να τα πάρει από τον νοικάστο, επειδή μην πληρώνει το σωτήρι. Έχει τόσο οργανωμένο μηχανισμό το κράτος για να το κάνει αυτό. Αυτοί είναι οι ιδιώτες ράμπο, που όπως είδατε θα τους προσλάβει μέσα στην επόμενη εβδομάδα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή,
Άλλο θέμα δεν είναι όμως και αυτό. Από τη μία γίνονται απολύσεις στο δημόσιο τομέα και γίνονται απολύσεις, δεν γίνονται. Υπάρχουν απειλές. Αυτή είναι ουσιαστικά υπεργολάβη, κυρία Κοραή. Δηλαδή δεν θα τους προσλάβουμε. Αυτοί θα κάνουν τη λάντζα. Ναι, τη λάντζα. Θα ψάξουν να βρουν τη διεύθυνσή σας, τι περιουσία μορφή έχετε, θα παραδώσουν το φάκελο. Ναι. Προσέξτε, δεν είναι υπεύθυνοι για να έρθουν να εισπράξουν. Αν και θα παίρνουν προμήθεια, ναι, από το τι μας βοηθάει. Και μετά η εφορία, η οποία, ας πούμε, αν εγώ φοροδιαφεύγω και δεν είχα πληρώσει μέχρι τώρα, θα με έχει βρει ο ίδιος. Εταιρεία και μετά θα το δώσει στον εφοριακό, ο οποίος δεν με είχε βρει όμως, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα. Επί της ουσίας κάνει τη δουλειά της εφορίας. Έχετε δίκιο. Επί της ουσίας πάμε να τους προσλαμβάνει. Πόσα είπαμε, για 41 ή 45 δισεκατομμύρια. 41 δις. Λοιπόν, 41. Εάν πάρουμε το ένα, πόσο να πω, εκατοστό από αυτά, εάν πάρει η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Συγγνώμη, θυμάμαι, Χριστίνα και Στέλιο, θυμάμαι ότι από τα 41 δις αυτά, τα 36, 37, 35, δεν θυμάμαι, τα χρωστάει ένα πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων. Έτσι, βέβαια. Και άλλοι 895.000 χρωστάνε τα 5 δισεκατομμύρια. Προσέξτε και να σου αυτό που έμαθα το σοκαριστικό και θέλω να μου το επιβεβαιώσει, να μου το επιβεβαιώσει, σε παρακαλώ. Και αυτός που χρωστάει 500 ευρώ παίρνει το ίδιο για δίμευση περιουσίας, για παίρνει κατάσταση. Παίρνει το ίδιο ειδοποιητήριο, δεν είναι λοιπόν. Κυρία, τώρα υπάρχει μέτρο. Και πάνω από... Έχει χαθεί και ο στοιχειώδης σεβασμός στο φορολογούμενο. Γιατί αυτός που χρωστάει γιατί όταν τα 500 πηγαίνει στο αυτόφορο ευρώ, το 1 ευρώ, αυτό δεν σας πήραξε από το αυτόφορο για το 1 ευρώ. Επίσης να σας θυμίσω κάτι σημαντικό. Θυμάστε όταν ανέλαβε το Πασόκ, ο τότε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Τότε Παπανδρέου, τι έλεγε? Υπάρχουν χρήματα και νοούσε στα 31 δις, θυμάστε το ποσό, τα έλεγε. Και ο Καραμαλής τα ίδια έλεγε. Από τότε που ανέλαβε. Από τότε που ανέλαβε μέχρι σήμερα, τα 31 γίναν 41. Όχι μόνο δεν εισέβαλαν, προσέφεραν και άλλα 10. Πριν μας πεις αυτά που έχεις να μας πεις που είναι σημαντικά για τον κεφαλικό φόρο, σκέφτομαι έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που θα το πάρει. Που θα πάρει χαρτί στα χέρια του. Και δεν καταλαβαίνει και πολύ καλά και θα δει ότι για 1000 ευρώ που χρωστάει 800 κινδυνεύει να χάσει το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχει. Ακριβώς. Κινδυνεύει ο άνθρωπος να πάθει... Έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν αυτοί που στέλνουν αυτά τα ραβασάκια σε αυτούς που χρωστάνε 500 και 1000 ευρώ. Ας πάνε να εισπράξουν τα 36 δις πρώτα. Λοιπόν, Στέλιο, για πες μας. Λοιπόν, πέραν λοιπόν από αυτά το κυνήγι των ληξιπρόθεσμων, αυτά δηλαδή που χρωστάμε, από ό,τι φαίνεται θα χρωστάμε και περισσότερα, διότι έρχεται νέο ειδοποιητήριο Σωτήρη. Και αυτά τώρα έχουν αρχίσει και τυπώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών και θα έρθουν μέσα σε επόμενες ημέρες. Το οποίο έχει ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία ακριβώς χαράτσια. Ενώ είχαμε παλιά ένα ειδοποιητήριο, ένα χαράτσι, τώρα έχουμε ένα ειδοποιητήριο με τρία χαράτσια. Που θα υπολογίζει δηλαδή σε αυτό το ραβασάκι της εφορίας και το κεφαλικό φόρο και το τέλος επιτιδεύματος που πληρώνουν οι επαγγελματίες και την έκτακτη σφορά σε αντικειμενικές δαπάνες. Αυτή είναι η σφορά, το 5% που θα πληρώσουν όσοι έχουν αυτοκίνητα είτε πισίνες κτλ. Το τέλος επιτιδεύματος θα υπολογίζεται. Προσέξτε, όλα αυτά είναι θρηστικά. Θα το ξεχωρίζει πως είναι, αλλά θα είναι στο ίδιο χαρτί. Το τέλος επιτιδεύματος, τα 300 ευρώ που θα πληρώσουν φέτος 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Η σφορά αλληλεγγύης είναι αυτή, έτσι. Για τους επαγγελματίες μόνο. Μάλιστα. Και μετά κεφαλικός φόρος. Ο κεφαλικός φόρος που αφορά και τους επαγγελματίες. Και όλους μας, Σωτήρη. Εγκεφαλικά έρχονται. Για πες μας. Εδώ λίγο διαβάσαμε την εγκύκλιο, λίγο για να το αποκωδικοποιήσουμε πώς λειτουργεί. Μπορούμε να το δούμε και στην κάρτα που έχουμε. Πάντα το δούμε. Καταρχήν, αυτό που εγώ θεωρώ σημαντική είδηση, ότι πλέον ξεκαθαρίζεται ότι η έκτακτη σφορά είναι μόνιμη σφορά πενταετίας. Το λέει ξεκάθαρα η κύκλιος. Αφορά 5 χρόνια της χρήσης από το 2011 στο 2015 και θα προσδιορίζονται με βάση τα εισοδήματα που δηλώσαμε από το 2010 μέχρι το 2014. Προσέξτε. Θα υπολογίζεται πάνω στο ετήσιο συνολικό καθαρό εισόδημα, καθαρό ατομικό εισόδημα, είτε το αποδέχεται η εφορία όπως το δηλώσαμε, είτε αν το υπολόγισε ως τεκμαρτά. Καταλαβαίνεις ότι αν... Και αν κάποιος στο μεταξύ είναι άνεργος... Τις εξαιρέσεις θα τις δούμε τώρα. Μου κάνατε και πάσα, κυρία Κοραή. Πάμε να δούμε τις εξαιρέσεις. Έχει ετοιμάσει κάρτες που έχουν ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε, λοιπόν. Εδώ βλέπουμε ποια εισοδήματα εξαιρούνται και ποιοι εισοδηματίες εξαιρούνται. Καταρχήν, προσέξτε, στα εισοδήματα που υπολογίζεται ο κεφαλικός φόρος δεν προσμετρούνται μισθοί, συντάξεις που χορηγούνται σε πρόσωπα με βαριές αναπηρίες. Επίσης, δεν προσμετρούνται ως εισόδημα για τον κεφαλικό φόρο οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης. Απόλυση, έτσι. Ακριβώς. Αυτό το αν πήρες μια αποζημίωση, δεν θα σου βάλω κεφαλικό φόρο σαφώ. Εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών δεν συνυπολογίζονται, όπως επίσης και τα εφάπαξ βοηθήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Και πάμε σε αυτό που είπε η κυρία Κοραή. Και οι μακροχρόνια άνεργοι δεν θα πληρώσουν κεφαλικό φόρο, αλλά προσέξτε, και όσοι παίρνουν απλώς
φέτος επίδομα ανεργίας, βγήκαν φέτος στην ανεργία και μπορούν να αποδείξουν ότι δεν έχουν και άλλο εισόδημα από κάποια άλλη πλευρά, γιατί αν έχουν θα πληρώσουν κεφαλικό φόρο μόνο για το άλλο εισόδημα. Πάμε λίγο τώρα στο πώς θα καταβληθεί. Γιατί θα τον πληρώσουμε, το θέμα είναι πώς να τον πληρώσουμε. Μάλιστα. Έχουμε τις 6 μηνιαίες δόσεις. Εδώ προσέξτε, η κάθε δόση δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη των 300 ευρώ. Αν σε κάποιον έρθει 300 ευρώ, δεν μπορεί να έχει 6 δόσεις. Ακριβώς. Θα πληρώσει εφάπαξ. Εκεί πάει εφάπαξ. Όπου έχει και την έκπτωση 5%. Αν είναι μεγαλύτερο το ποσό, η τελευταία δόση θα κάνει και την εκαθάριση. Κοιτάξτε λίγο τα ψηλά γράμματα που λέμε στη συνέχεια της κάρτας, έχει σημασία, γιατί αυτό θα συμβεί, Σωτήρη, πάντα συμβαίνει. Θα έρθουν ειδοποιητήρια με λάθη. Εδώ σώπα. Είναι 100%, είναι το πρωτότυπο. Αθάνατο ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, εάν υπάρχουν λάθη στο καθαριστικό, ξεκαθαρίζεται στην εκύκλιο ότι ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση για διαγραφή μέρους ή ολόκληρου του ποσού, αν και όλο το ποσό έχει υπολογιστεί λάθος, και θα πάει να κάνει τροποποιητική δήλωση στην εφορία. Θυμίσαι μας τώρα πάνω για τα ποσά τα οποία είναι. Τα όρια, ανάλογα με την κλίμακα. Να δούμε και την επόμενη κάρτα. Έτσι. Χοντρικά, γιατί όλοι μπορούμε περίπου να καταλάβουμε ανάλογα με το εισόδημά μας σε ποια κατηγορία πέφτουμε. Όσοι έχουν εισόδημα έως 12.000 ευρώ, το ξεκαθαρίζουμε, δεν υπάρχει κεφαλικός φόρος. Προσέξτε όμως, από 12.000 ευρώ και πάνω πληρώνουμε μεν, αλλά το φόρος δεν υπολογίζεται από το 12.000 ευρώ, υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ, Σωτήρη. Λοιπόν, 12.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ εισόδημα, έχουμε συντελεστεί 1% από το πρώτο ευρώ, δηλαδή ένα φόρο που θα κυμαίνεται από, από τα 120 έως τα 200 ευρώ. Και βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Από τα 20 έως 50.000 είναι μέχρι 1.000 ευρώ, μέχρι 100.000 είναι έως 3.000 ευρώ και από 100.000 και πάνω είναι 4%. Πρέπει να πούμε ότι ανάλογοι εισφορές επιβλήθηκαν και σε χώρες όπως η Ιταλία. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Ισπανία, για να είμαι ειλικρινής. Όχι λοιπόν, για 5 χρόνια όμως. Όχι, αυτό είναι ελληνικό. Δεν είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Στην Ιταλία η έκτακτη εισφορά είναι 10%, πάνω από τις 90.000 είναι 10% και πάνω από τις 150.000 είναι 15%. Είναι πολύ μεγαλύτερη αναλογική. Είναι και αυτή η κόντρα που λέγαμε τους ποδοσφαιριστές τις προάλλες. Ναι, αλλά εμείς είναι η δεύτερη που πληρώνουμε αυτό. Η τρίτη είναι αυτή. Δεν θυμάσαι καλά. Η τρίτη είναι αυτή. Έχουμε άλλα 5 χρόνια μπροστά. Ο κύριος Παπαθανασίου ξεκίνησε την ιστορία αυτή. Και μας την κλείσαν ως εισφορά έκτακτη ως το 2015. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι οι οποίοι θα υπολογίσουν τα χρήματα που θα πάρουν από την εργασία τους, αν φορολογηθεί η εργασία αυτή, ενδεχομένως το μυαλό τους να ταξιδέψει και σε αυτό που λέμε μαύρο χρήμα, έτσι. Γιατί πια το να βγάζεις πάρα πολλά λεφτά, για κάποιους ενδεχομένως να είναι ασύμφορο, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε στέλιο ξανά σε σένα, να μας πεις τι γίνεται με τις επικουρικές συντάξεις. Λοιπόν, είχαμε. Γιατί και αυτό ενδιαφέρει δεκάδες. Μπορώ να πω όμως κάτι για όλα αυτά τα χαρτιά που θα έρχονται. Για πες. Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία αίσθηση της πραγματικής οικονομίας. Δηλαδή, δεν κυκλοφορεί στον κόσμο. Δεν μπαίνει στο ταξί ένας υπουργός. Δεν μπαίνει στο μετρό. Δεν ακούει τον κόσμο. Διότι αν το έκανε αυτό το πράγμα, θα άκουγε την κλασική πλέον φράση που ακούς: ας έρθουν, δεν θα πληρώσω τίποτα. Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη ότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα του «δεν πληρώνω», το οποίο μπορεί να ξεκίνησε από τα εισιτήρια και από τα διόδια, αλλά εάν πάρει μια μαζική μορφή, αυτό θα είναι εις βάρος και της κυβέρνησης και της προσπάθειας που κάνει η χώρα, γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης και είναι απλώς μια μετρολαγνία και χωρίς να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Και κανένας υπουργός οικονομικών δεν μπορεί πλέον να υπολογίσει την ύφεση. Κανένας. Στον προϋπολογισμό την είχε υπολογίσει 3%, και πάει η τελευταία του εκτίμηση 3,9. Και οι New York Times λένε και το 2012 έγγραφαν προχθές, θα φτάσουμε πώς. Και κατάλαβε ότι με τα νέα 7%. Μέτρα, ακριβώς, θα έχει επιδείνωση και θα πάει στο 4,5. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των μέτρων. Είναι και το έλλειμμα δεν μειώνεται, Σωτήρη, και η ύφεση μεγαλώνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι ο κόσμος όχι δεν θέλει, δεν θα μπορεί να πληρώσει. Ακριβώς, λένε δεν έχω, ας έρθουν να τα πάρουν. Θα πρέπει να πληρώσει το φαγητό στο σπίτι του, θα πρέπει να πληρώσει ανάγκες για τα παιδιά του, τα για να επιβιώσει και αυτό θα πάει μετά. Και γι' αυτό το έλλειμμα είναι γατζωμένο στο 10%. Δύο χρόνια ακόμα ερώτημα. Αυτά τα ακίνητα στα οποία θα γίνουν κατασχέσεις, τι ακριβώς θα τα κάνει το κράτος? Γιατί η αγορά ακινήτων είναι πεθαμένη, δεν κινείται. Ποιος θα πάει να αγοράσει ακίνητα? Αυτοκίνητα.
Τι θα τα κάνουν τα αυτοκίνητα. Καταρχήν χρειάζονται πάρκινγκ. Πάντως τα μεγαλύτερα θύματα είναι συνταξιούχοι, Σωτήρη. Ναι. Είναι, γίνονται πολλοί διακανονισμοί, πηγαίνουν οι τράπεζες αυτών που έχει ένα δάνειο και που δεν πληρώνει. Τους παρακαλάνε να κινούν έστω και με μικρά ποσά τους λογαριασμούς για να μην αναγκαστούν να κάνουν την κατάσχεση είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο εργοστάσιο που δεν δουλεύει, είτε στο ακίνητο, γιατί τι να τα κάνουμε. Γιατί η τράπεζα, άμα κάνει την κατάσχεση, και το γνωρίζω αυτό αρκετά καλά, πρέπει να πάρει για ένα κτίριο, στο οποίο, για παράδειγμα, θα πρέπει να βάλει μια εταιρεία security να φυλάει το κτίριο αυτό. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα επιπλέον έξοδο.